Χαίρετε, κυρίω πάντοτε, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καλώ ήλθατε σε μία ακόμη συνάντησή μα, στην οποία θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο τη Κυριακή, Κυριακή 7η του Λουκά. Η περικοπή μα είναι από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, Στίχη 41 έω 56. Το καιρό εκείνο, άνθρωπός της προσήλθε το Ιησού, ο όνομα Ιάιρος, και αυτός άρχον της συναγωγής υπήρχε. Και πεσόν παρά τους πόδας του Ιησού, παρεκάλει αυτόν εις ελθύν εις τον οίκον αυτού, ότι θυγάτηρ μονογενής είναι αυτό, ως ετών δώδεκα, και αυτοί απέθνησκεν. Εν δε το υπάγειν αυτόν, οι όχλοι συνέπνιγον αυτόν, και γινή ούσα εν ρίση αίματος από ετών δώδεκα, ή της ιατρής προσαναλώσασα όλων των βίων, και ουκ ίσχυσεν υπουδενός θεραπευθύνε, προσελθούσα όπισθεν ύψατο του κρασπέδου του ηματίου αυτού, και παραχρήμα έστι η ρίση του αίματος αυτής, και είπεν ο Ιησούς, τι ο αψάμενός μου, αρνουμένον δε πάντων είπεν ο Πέτρος και η αυτό, επιστάτα, η όχλη συνέχουσή σε και αποθλίβουσι, και λέγει τι σου αψάμενό μου. Ο δε Ιησούς είπεν, ή μου τη, εγώ γαρ έγνων δύναμη εξελθούσα να πεμού. Ιδούσα δε η ότι ου έλαθε, τρέμουσα ήλθε και προσπεσούσα αυτό, διήνε τι αν ύψα το αυτού απήγγειλεν αυτό ενώπιον παντός του λαού και όσοι άθη παραχρήμα. Ο δε είπεν αυτή, «Φάρσι θίγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε, πορεύου η ειρήνην. Έτι αυτού λαλούντος έρχεται τη παρά του αρχισυναγώγου λέγον αυτό, ότι τέθνικεν η θυγάτηρ σου, μη σκύλε των διδάσκαλων. Ο δε Ιησούς ακούσας απεκρίθη αυτό λέγον, μη φοβού, μόνον πίστευε και σωθήσετε. Ελθόν δε εις την οικίαν, ου καθήκεν και ουδένα, ημί Πέτρον και Ιωάννην και Ιάκωβον, και τον πατέρα της παιδός και την μητέρα. έκλεων δε πάντες και εκόπτον το αυτήν, ο δε είπε, μη κλαίετε, ου καπέθανεν αλλά καθεύδι, και κατεγέλων αυτού οι ότι απέθανεν. Αυτός δε εκβαλών έξω πάντας, και κρατήσα της χειρός αυτής εφώνισε λέγον. Υπες εγύρου, και επέστρεψε το πνεύμα αυτής, και ανέστη παραχρήμα, και διέταξεν να αυτή δοθήν εφαγήν, και εξέστησαν οι γονείς αυτής, ο δε παρήγγυλεν αυτής, μηδενή υπήν το γεγονός. Το σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο μας αναφέρει δύο θαύματα του Κυρίου, δύο θαύματα στα οποία βράβευσε την πίστη των ανθρώπων της εμορροούσης γυναικός και του αρχισυναγώγου Ιαΐρου. Ο Κύριος μόλις είχε επιστρέψει με πλοίο στην Καπερναούμ, την πόλη δηλαδή που είχε ως κέντρο της πνευματικής εργασίας του. Αμέσως τότε τον πλησιάζει ένας επίσημος άρχοντας της πόλεως, ο Ιάιρος, ο οποίος ήταν αρχισυνάγωγος, δηλαδή άρχοντας τη συναγωγής. Γονατίζει μπροστά στον Κύριο και τον παρακαλεί θερμά να πάει στο σπίτι του, διότι είχε την δωδεκάχρονη μοναχοκόρη του βαριά άρρωστη και βρισκόταν στα τελευταία της. Ο φιλάνθρωπος και πολυεύσπλαχνος κύριος δέχθηκε την παράκληση του πονεμένου πατέρα και μαζί με αυτόν ξεκίνησαν για το σπίτι. Στον δρόμο πολλοί λαός ακολουθούσε τον κύριο και συγκεντρωνόταν τριγύρω του. Έτσι λοιπόν τον πίεζαν, τον στρίμωχναν, αλλά τότε ακριβώς έγινε το πρώτο θαύμα. Ανάμεσα στο πλήθος εκείνο του λαού ήταν και μία γυναίκα, η οποία επί δώδεκα έτη υπέφερε από αιμορραγία. Όλη της την περιουσία την είχε εξοδέψει στους γιατρούς για να θεραπευθεί, αλλά δεν το κατάφερε. Με πίστη θερμή λοιπόν πλησίασε πίσω από τον Ιησού, ώστε να μην την αντιληφθεί κανείς και ακούμπησε την άκρη του ενδύματός του. Το έκανε αυτό με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα θεραπευόταν και γι' αυτό η πίστη της θριάμβευσε. Η αιμορραγία της σταμάτησε αμέσως. Κανείς από τους ανθρώπους δεν αντιλήφθηκε το θαύμα που έγινε, αλλά έπρεπε να γίνει γνωστό για να διδαχθεί ο λαός πόσο μεγάλη δύναμη είναι η δύναμη της πίστεως. Γι' αυτό λοιπόν και ο Κύριος ρωτάει, ποιος με άγγιξε, ποιος ακούμπησε επάνω μου. Ο Κύριος φυσικά και ήξερε ποιος τον ακούμπησε ως παντογνώστης, αλλά ρώτησε για να διδαχθεί ο λαός την δύναμη της πίστεως. Όλοι αρνούνταν και γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος του είπε «Διδάσκαλε, τα πλήθη του λαού σε έχουν περικυκλωμένο και σε πιέζουν και εσύ λες ποιος με άγγιξε». Ασφαλώς ήταν περιτή η πληροφορία αυτή του Αποστόλου Πέτρου. Το έβλεπε, το καταλάβαινε ο Κύριος ότι τα πλήθη του λαού τον πίεζαν. Είχε όμως τον λόγο του που ρωτούσε. Λέει λοιπόν και πάλι, κάποιος με άγγιξε, διότι κατάλαβα πως βγήκε από εμένα θαυματουργική δύναμη. Η θεραπευμένη γυναίκα κατάλαβε τότε πως ο Κύριος το αντιλήφθηκε. Τρέμοντας από τον φόβο της, ήλθε και έπεσε γονατιστή μπροστά στον Κύριο και διηγήθηκε σε όλους με πώς η πίστη τον άγγιξε και πώς αμέσως θεραπεύθηκε. Ο στοργικός Ιησούς τότε της έδωσε περισσότερο θάρρος και της είπε, «Θάρος, κόρη μου, η θερμή πίστη που έχεις σε θεράπευσε. Πήγαινε τώρα στο καλό, ειρηνική και ήσυχη». Αλλά ενώ ο Κύριος μιλούσε ακόμη στην θεραπευμένη γυναίκα, ήλθε κάποιος από το σπίτι του Αρχισυναγώγου Ιαήρου, και του ανακοίνωσε ότι η κόρη του πέθανε και επομένως δεν χρειαζόταν να ενοχλήσει και να βάλει σε κόπο τον διδάσκαλο. Άκουσε την είδηση αυτή ο Ιησούς και λέγει στον Ιάιρο «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε και θα σωθεί η κόρη σου». Η συνοδεία προχωρεί στον δρόμο και σε λίγο φθάνει στο σπίτι του Ιαΐρου. Θρήνος και κοπετός γινόταν εκεί. Έκλεγαν όλοι και χτυπούσαν τα στήθη τους και τα κεφάλια τους για τον θάνατο της δωδεκάχρονης κόρης. Τα βλέπει και τα ακούει όλα ο Κύριος και με το θεϊκό του μεγαλείο λέει «Μην κλέτε, η κόρη δεν πέθανε αλλά κοιμάται». Ποιος όμως να τα πιστέψει αυτά. Ήσαν άνθρωποι δύσπιστοι και παραδέχονταν μόνο όσα έβλεπαν. Γι' αυτό δεν άφησε να μπει κανεί στο δωμάτιο της νεκρής, παρά μόνον οι τρεις μαθητές του, ο Πέτρος και οι δύο ιοί του Ζεβεδαίου, οι Ιωάννης και Ιάκωβος, και ο πατέρας με την μητέρα της κόρης. Όλους τους άλλους τους έβγαλε έξω. Έπιασε μετά το χέρι της νεκρής και φώναξε, «Κόρη, σήκω επάνω». Και ιδού το θαύμα. Η ψυχή της, που πριν από λίγο είχε φύγει, επέστρεψε στο σώμα και αμέσως αναστήθηκε. Διέταξε τότε ο Ιησούς να τις δώσουν να φάει για να πάρει δυνάμεις μετά από την θανατηφόρα ασθένειά της, αλλά και για να μην νομίζουν ότι είναι πνεύμα. Μπροστά στο εκπληκτικό αυτό θαύμα, οι γονείς της αναστημένης κόρης κυριεύθηκαν από βαθύ και μεγάλο σεβασμό. Ο Κύριος του είπε να μην πουν σε κανέναν το θαύμα που έκανε, για να μην ερεθίζεται ο φθόνο των εχθρών του. Αλήθεια, πόσο μεγάλη θα ήταν η χαρά των τρισευτυχισμένων γονέων όταν είδαν την κόρη τους να επανέρχεται από τον θάνατο στη ζωή. Αλλά και με εμάς όλους το ίδιο θα συμβεί. Θα φύγουμε κι εμείς από αυτόν τον κόσμο. Όπως έφυγαν πριν από εμάς τόσοι και τόσοι συγγενείς, φίλοι και γνωστοί μας, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αλλά όπως αναστήθηκε η κόρη του Ιαΐρου, έτσι θα αναστηθούμε και εμείς. Θα μας αναστήσει η παντοδύναμη προσταγή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τι χαρά και τι ευτυχία τότε, όταν θα καταργηθεί ο θάνατος και θα υπάρχει μόνο η αιώνια ζωή. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να ζούμε όπως θέλει ο Θεός, με πίστη στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και με υπακοή στο θέλημά Του. Ο πιστός άνθρωπος που εξομολογείται και συμμετέχει στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας, όπως μας βεβαιώνει ο Κύριος, καν αποθάνει ζήσετε. Θα αναστηθεί και θα ζήσει αιώνια στην Βασιλεία των Ουρανών. Όπως έχουμε πει και σε άλλες μας συναντήσεις, ο Χριστός στο Ευαγγέλιο αυτά που διαβάζουμε δεν τα έκανε τυχαία. Επί ήρθε στην Καπερναούμο ο Κύριος για να πραγματοποιήσει δύο σπουδαία θαύματα. Ο Κύριος βαδίζει προς το κεραυνοχτυπημένο σπίτι του Ιαΐρου. Η κόρη του, μία δωδεκάχρονη παιδούλα, είχε κλείσει μόλις πριν από λίγο τα αθώα της μάτια κρύα και παγωμένη βρισκόταν στο κρεβάτι του θανάτου. Μόνη ελπίδα απέμεινε ο Ιησούς, τον οποίον συνοδεύει το αμέτρητο πλήθος και πλάει ο απαρηγόρητος πατέρας. Σε μια στιγμή ο θείος διδάσκαλος σταματά απότομα και ρωτά «Ποιος με έχει αγγίξει» Οι μαθητές γεμάτη απορία του λένε «Κύριε, οι όχλοι σε συμπιέζουν και σε στριμώχνουν» και ρωτάς «Ποιος σε έχει αγγίξει» Ναι, επανέλαβε ο κύριο. Κάποιο με έχει αγγίξει, το γνωρίζω. Ένιωσα την δύναμή μου να μεταδίδεται σε έναν από τους παρόντες. Η αλήθεια φανερώθηκε και η αποκάλυψη έγινε. Φοβισμένη και με τρεμάμενα χείλη η αιμορροούσα γυναίκα ομολόγησε την πράξη της. Καμία ανθρώπινη πράξη δεν είναι άγνωστη από το Θεό. Ο Θεός όλα τα γνωρίζει, όλα τα βλέπει και όλα τα ακούει. Και πράξεις και σκέψεις και συναισθήματα και διαθέσεις και αποφάσεις. Αφού τις της καρδιάς τους παλμούς και γνωρίζει του μυαλού τα ενθυμήματα και του υποσυνειδίτου τις βαθύτερες πτυχές. Ο Θεός γνωρίζει και προγνωρίζει τα πάντα. ο άπειρος νους έχει βούληση και σκέψη και σοφία. Ο προβολέας του Θεού φωτορήγνεται στα πέρατα του αβυθομέτρη του σύμπαντος. Γνωρίζει τα πιο αθέατα μόρια των γαλαξιών και το τελευταίο χορτάρι του πλανήτη μας. Όσα η επιστήμη αυτού του κόσμου δεν μπορεί να τα εξηχνιάσει, τα γνωρίζει επακριβώς ο ανεξηχνίαστος Θεός. Ο Θεός προγνωρίζει και τα καλά και τα κακά που ελεύθερα θα πράξει ο άνθρωπος. Τα προγνωρίζει αλλά δεν τα προκαλεί. Με το να προγνωρίζει ο Θεός δεν σημαίνει ότι γίνεται πρόξενος της αρετής ή της κακίας των ανθρώπων. Οι άνθρωποι παραμένουν οι μόνοι υπεύθυνοι διότι είναι ελεύθερες προσωπικότητες και δεν επηρεάζονται από την πρόγνωση του Θεού. Μήπως άραγε την επιδίνωση του αρρώστου, την προκαλεί ο γιατρός επειδή την προγνωρίζει ή μήπως την βροχή την προκαλεί ο μετεωρολόγος επειδή έχει προβλέψει. Όλα τα γεγονότα της ιστορίας του κόσμου τα γνωρίζει ο Θεός πριν γίνουν, αλλά δεν γίνονται επειδή τα γνωρίζει. Η πτώση των πρωτοπλάστων δεν έγινε επειδή το γνώριζε ο Θεός. Ούτε ο Ιερεμίας έγινε προφήτης επειδή ο Θεός του είπε «Προτού με πλάσεσαι εν κυλία επί στα Ούτε ο Ιούδας έγινε προδότης επειδή ο Χριστός το προείπε. Το δώρο της πνευματικής μας ελευθερίας διαφυλάσσεται πάντοτε ακέραιο. Ποτέ το αυτεξούσιο του ανθρώπου δεν επηρεάζεται από την πρόγνωση του Θεού. Η ευθύνη και η ενοχή για την αμαρτία θα βαραίνει πάντα τον άνθρωπο, έστω κι αν ο Θεός γνωρίζει και τα διαβούλια του πνεύματος ημών. Όταν για πρώτη φορά ο Απόστολος Ναθαναήλ ήλθε στον Ιησού, θαύμασε και άκουσε να του λέει «Προτού να σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα να κάθεσε κάτω από την σικιά. Πώς ο Θεός να μην βλέπει τα πάντα, αφού είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών». Είπε ο Θεός στον προφήτη Ιερεμία «Είμαι ο Θεός που σε αγγίζει, είμαι πολύ κοντά σου και όχι μακρινός». Δεν υπάρχει άνθρωπος κρυμμένος που να μην τον βλέπουν τα μάτια μου. Ερωτά ο ψαλμοδός, πού πορευθώ από του πνεύματό σου και από του προσώπου σου που φύγω. Αν ανεβούμε στον ουρανό και αν κατεβούμε στον άδει και αν μπορούσαμε να κατασκηνώσουμε στο βαθύτερο σημείο του ωκεανού και αν πετούσαμε με διαστημόπλια πάνω ψηλά στον απέραντο γαλαξία, πάλι το βλέμμα του Θεού θα μας παρακολουθούσε. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας φοβίζει. Πρέπει να μας δίνει παρηγοριά, διότι το βλέμμα του Θεού αγρυπνεί και μας σκεπάζει. Είναι το βλέμμα ενός πατέρα, γεμάτο αγάπη και φροντίδα για τα παιδιά του. Βλέπει τις θλίψεις και τις δυσκολίες μας. Βλέπει του πόνου τα πικρά μας δάκρυα. Βλέπει τα βάσανα και τις δυσκολίες μας. Βλέπει τα αφρισμένα κύματα της ζωής που μας χτυπούν βλέπει τις αγωνίες και τους αγώνες μας, βλέπει τις αρρώστιες, τους θανάτους και το κακό που γίνεται γύρω μας, βλέπει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες μας και σαν καλός Σαμαρίτης απαλοσκύβει και προσφέρει την αγάπη Του. Αγαπητοί μου φίλοι, η σκέψη πως ο Θεός τα γνωρίζει όλα και τα βλέπει όλα και τους καλούς είναι παρηγοριά, χαρά και ανακούφιση αλλά στους κακούς προκαλεί φρίκη και τρόμο. Όποιος αγωνίζεται κατά Χριστόν δεν φοβάται το βλέμμα του Θεού, μοναχά προσέχει την ζωή του. Να μην ξεχνάμε λοιπόν πως είμαστε πάντοτε κάτω από το βλέμμα του Θεού. Όλοι μας κάτω από το βλέμμα του σπλαχνικού πατέρα μας. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλή και ευλογημένη Κυριακή η μέρα του Κυρίου και μακάρι να αξιωθούμε και εμείς να εισέλθουμε στην Βασιλεία των Ουρανών με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.